Να λοιπόν που πέρασε και ο χειμώνα αυτό, χωρί να γίνει κάτι ουσιαστικό όσον αφορά τη λήψη μέτρων για τον καταρροϊκό πυρετό των εγωπροβάτων που θέρισε το περασμένο καλοκαίρι και φθινόπωρο του κτηνοτρόφου μα. Και φτάσαμε στην αρχή τη άνοιξη, δίχως να ληφθεί καμία πρωτοβουλία στον προληπτικό τομέα από την επίσημη πολιτεία που να ελαχιστοποιεί ή και να μειώνει ενδεχόμενο κίνδυνο έξαρση τη ζωονόσου αυτή που κατέστρεψε κοπάδια και κτηνοτρόφους και στην περιοχή της κεντρικής Μακεδονίας. Οι πολιτικοί μας είχαν στο μυαλό τους περισσότερο τις πολιτικές εξέλιξεις και μάλλον ατόνισαν στη λήψη των κατάλληλων μέτρων που θα οδηγήσουν στην επανάληψη των περσινών φαινομένων. Οι ιδιώτες κτηνίατροι πάντως προειδοποίησαν για το ενδεχόμενο αυτό να επιστρέψει η αρρώστια την Άνοιξη και ελπίζω να διαψευστούν. Με την ελπίδα όμως, δεν μπορεί να γίνεται πολιτική και δεν μπορεί να εφησυχάσουν η σε αγωνία ευρισκόμενοι κτηνοτρόφοι μας. Η συνολική έκταση στην οποία καλλιεργούνται βιολογικές καλλιέργειες στην Ευρωπαϊκή ΕΕ Ένωση έφτασε το 2012 στα 10 εκατομμύρια εκτάρια, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 5,7% της συνολικής αγροτικής έκτασης, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που επεξεργάστηκε μελέτη της Διεύθυνσης Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ωστόσο, όπως επισημαίνει η έκθεση, υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις εκτάσεις που καλλιεργούνται με βιολογικά προϊόντα. Σε απόλυτους αριθμούς, σε μόλις τέσσερα κράτη-μέλη έχουμε το 49% των συνολικών εκτάσεων βιολογικής καλλιέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 κρατών μελών. Αυτέ είναι η Ισπανία 17%, η Ιταλία 11,6%, η Γαλλία 10,2% και η Γερμανία 9,5%. Από την άλλη, σε τρει χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Ιρλανδία, Βουλγαρία και Μάλτα, οι εκτάσει με βιολογικέ καλλιέργειε αντιπροσωπεύουν ποσοστό μικρότερο του 2% των εκτάσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναλυτικότερα, οι εκτάσει με βιολογικέ καλλιέργειε στην Ισπανία το 2012 ανήλθαν σε 1.756.548 εκτάρια. Στην Ιταλία στο 1.167.362 εκτάρια. Στη Γαλλία στο 1.032.939 εκτάρια και στη Γερμανία στα 960.000 εκτάρια. Στην Ελλάδα οι εκτάσεις με βιολογικές καλλιέργειες ανήλθαν σε 462.618 εκτάρια. Στα 25 ευρώ καθορίστηκε το τέλος συμμετοχής των ενδιαφερόμενων στις εξετάσεις χορήγησης του πιστοποιητικού χρήσης φυτοπροστατευτικών φαρμάκων για όσους αγρότες παραγωγούς σπεύσουν να συμμετάσχουν στις εν λόγω εξετάσεις, σύμφωνα με την τροποποιητική κοινή υπουργική απόφαση. Η τιμή συμμετοχής λοιπόν θα κυμανθεί στα 25 ευρώ έως τις 31 Μαρτίου 2015 στα 50 ευρώ έως την 1η Σεπτεμβρίου 2015 και τέλος στα 100 ευρώ από την 1η Σεπτεμβρίου και έπειτα. Να υπενθυμίσουμε πως μετά από τις 26 Νοεμβρίου 2015 η πώληση των γεωργικών φαρμάκων εγκεκριμένων για επαγγελματική χρήση θα μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από όσους διαθέτουν το πιστοποιητικό χρήσης φυτοπροστατευτικών φαρμάκων.